τι κάνετε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Σας επισκέπτομαι για τελευταία φορά εντός αυτού του εξαιρετικά περιπετειώδους 2020 για να ανταλλάξουμε τις ευχές μας και βέβαια να σας ενημερώσω και για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και εν όψη των εορτών. Η επιδημιολογική εικόνα είναι αισθητά καλύτερη τις τελευταίες ημέρες. Παρά τα αυτά, είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις ημέρες των εορτών, ώστε να μην βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με μια νέα έξαρση του ιού εντός του πρώτου μήνα του 2020. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη μας ανησυχία έχει να κάνει με τις συναθρήσεις και τις συναντήσεις στα σπίτια. Και πιστεύω ότι η συνολική παρότρινση πρέπει να είναι ότι σε αυτές τις γιορτές να τις γιορτάσουμε με τις οικογένειές μας σε όσο το δυνατόν πιο στενό οικογενειακό κύκλο. Και θέλω να πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας θα συμμορφωθούν με αυτές τις προσταγές, τις παροτρύνσεις των ειδικών, διότι αυτή τη στιγμή εκεί πέρα εντοπίζουμε τη βασική πηγή ανησυχίας. Ως προς την εικόνα της αγοράς πρέπει να σας πω ότι αυτός ο καινοτόμος θεσμός της παράδοσης εκτός ή του click away, όπως το λέμε στα αγγλικά, έχει λειτουργήσει αρκετά ικανοποιητικά. Έχει επιτρέψει στην αγορά να κινηθεί σίγουρα καλύτερα από ότι αν ήμασταν αποκλειστικά εξαρτημένοι από τις παραδόσεις των εταιριών courier και δίνει μία ανάσα σε όλα τα καταστήματα, όχι μόνο στα μεγάλα, αλλά και στα μικρά, τα οποία μπορούν να καλύψουν έστω ένα ποσοστό του τζίρου που θα έχαναν εάν ήμασταν τελείως κλειστοί. Από και πέρα βέβαια, η μεγάλη πηγή αισιοδοξίας είναι το εμβόλιο. Εάν το χρονοδιάγραμμα το ευρωπαϊκό τηρηθεί και εκτιμώ ότι θα τηρηθεί, θα φτάσουν οι πρώτες δόσεις του εμβολίου στην πατρίδα μας στις 26 του μήνα και από τις 27 θα ξεκινήσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί. Γνωρίζετε ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια διυπουργική ώστε αυτή η τεράστια επιχείρηση εμβολιασμού του ελληνικού πληθυσμού να τρέξει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά υποδομής. Προφανώς είναι μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες θα πρέπει να ξεπεραστούν στην πορεία και νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε από τώρα την κατανόηση των συμπολιτών μας εφόσον προκύψουν τέτοιου είδους προβλήματα. Το πιο βασικό όμως είναι να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό από τη στιγμή που είναι εγκεκριμένο από όλους τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να διοδοτούν τέτοιου είδους προϊόντα και βέβαια και η αξία, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, του προσωπικού συμβολισμού του καθενός μας έχει την ιδιαίτερη δικιά του σημασία. Εγώ προσωπικά, όπως έχω δεσμευτεί, θα εμβολιαστώ την πρώτη μέρα που το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, καλώς εχόντων, στις 27 του μήνα. Οπότε θέλω και πάλι να σας ευχηθώ καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα. Ήταν μια περιπετειώδης χρονιά και για εσάς, η πρώτη σας χρονιά στα νέα σας καθήκοντα, αλλά είμαι συγκρατημένο αισιόδοξος ότι το 2021 θα αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και θα μπορέσουμε να επανέλθουμε όχι απλά σε ρυθμούς κανονικής ζωής, αλλά κυρίως σε ρυθμούς μιας γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να επουλώσουμε τα μεγάλα τραύματα που η πανδημία προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο θα τον πιο σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, οι μέρες αυτές, πράγματι το τέλος του χρόνου, τα Χριστούγεννα, είναι μέρες που έχουμε ανάγκη, πέρα από όποιο απολογισμό έχει ο καθένας αισθάνεται ανάγκη να κάνει, κυρίως από θετικές σκέψεις. Φέτος είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, στον ξένο τύπο γράφεται τα χειρότερα Χριστούγεννα ποτέ κλπ. Δεν υιοθετώ τις υπερβολικές εκφράσεις, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει και το μέλλον και πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε πιο θετικά, προσπαθώ τουλάχιστον. Είναι ιδιαίτερα η δυσχέρεια, και εσείς που αναφέρατε, ότι είναι ιδιαίτερη η δυσχέρεια, γιατί είμαστε και οι Έλληνες ιδίως ένας λαός εξωστρεφής, πολύ
κοντά στην οικογένεια. Άρα σε αυτές τις μέρες έχουμε πάντα την ανάγκη να συναντηθούμε με τους αγαπημένα πρόσωπα, να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό φέτος πρέπει να το αφήσουμε. Να μείνουμε πραγματικά όσο γίνεται πιο μόνοι, μπορεί να πει κανείς, στο μικρό πυρήνα της οικογένειας, προστατεύοντας τους μεγαλύτερους, προστατεύοντας τα παιδιά, τους γονείς τους και ο καθένας τους φίλους του, ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό το οφείλουμε και στον εαυτό μας για το μέλλον, κυρίως όμως στους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο, αλλά και σε όλους αυτούς που τόσο καιρό θυσιάζονται και παλεύουν για όλους εμάς, δηλαδή τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, το να επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας αυτή τη συγκυρία δυσβάσταχτα θα είναι από μέρους μας προβληματικό και ανεύθυνο. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι το κατανοούμε αυτό, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος, αλλά το θετικό είναι το φως που βλέπουμε στην άκρη αυτού του δύσκολου δρόμου, που κυρίως το εμβόλιο, όλα τα εμβόλια για τα οποία γίνεται λόγος αυτή τη στιγμή και η Ευρώπη ετοιμάζεται να παραλάβει μετά την έγκρισή τους, νομίζω ότι είναι πραγματικά το θετικό μήνυμα. Έχει κανείς την αίσθηση ότι αν λίγο ακόμα πιεστεί, γιατί έχουμε όλοι πιεστεί πολύ και κάποιοι περισσότερο από άλλους, ότι αυτό θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό και πράγματι είναι, ελπίζω ότι θα είναι κατανοητό από όλους η σημασία και η σπουδαιότητα του εμβολιασμού με τον τρόπο που θα χαραχθεί από την κυβέρνηση ο προγραμματισμός που θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Αντιλαμβάνομαι έτσι, παρακολουθώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό και πώς προγραμματίζεται. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτή τη συγκυρία είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, που έχουμε να δούμε, να ασχοληθούμε όλοι πραγματικά.